Που ήρθαν από το νησί μας και μείνανε στην Αγία Σοφία Κρυός, δημιουργήσανε μία παροικία εκεί και υποστηρίζανε ο ένας τον άλλο. Η έδρα μας είναι εδώ πιο κάτω στην Δημοσθένου 1. Ανήκουμε και εμείς στην Ομοσπονδία Μικρών Κυκλοδονήσεων, αλλά είμαστε και σύλλογος του Πειραιάς. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο που για δεύτερη χρονιά φέτος ετοίμασε την Πειραϊκή Αφικτιονία, όπως επίσης και την κυρία Νόρα Μιχαλολιάκου και την κυρία Ανδριανοπούλου, οι οποίες με πολλή ευγένεια, με πολύ κόπο συνεργαστήκανε μαζί μας να δημιουργήσουμε αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα η οποία τελειώνει φέτος, σήμερα. Με λείπε μας, γιατί εμείς εκτός από το ότι παρουσιάζει ο κάθε σύλλογος τα προϊόντα του, τα παραδοσιακά του τραγούδια, τα χορευτικά, ενωθήκαμε και σαν σύλλογοι. Την πρώτη χρονιά γνωριστήκαμε. Τώρα γίναμε φίλοι. Του χρόνου πιστεύω ότι θα αδερφοποιηθούμε πλέον. Ευχαριστούμε πολύ και τον Δήμαρχο Μίλιο, ο οποίος μας στήριξε πάρα πολύ στην προσπάθειά μας αυτή, και υλικά και χρηματικά, μας βοήθησε να παρουσιάσουμε. Όπως επίσης και το χορευτικό μας, το οποίο θα παρουσιάσει, θα μας το πει μάλλον η χοροδιδάσκαλος τι πρόγραμμα θα παρουσιάσει. Ένα πρέπει να σας πω και να το γνωρίζετε, που ίσως πολλοί από εσάς δεν το ξέρετε. Η Μήλος έχει ονομαστεί Ιερό Νησί. Ο λόγος που ονομάστηκε Ιερό Νησί είναι οι μοναδικές κατακόμβες που υπάρχουν στη Μήλο. Γύρω τριγύρω, μάνα μάνα μάν, γύρω τριγύρω και εντύτω. Γύρω τριγύρω, μάνα μάνα μάν, γύρω τριγύρω και εντύτω. Γύρω τριγύρω και εντύτω, και με τι έχει το σταυρό. Γύρω τριγύρω και εντύτω, και με τι έχει το σταυρό. Με την εικόνα μου.